Τώρα από την πλευρά μου, όπως είπα, δεν θεωρώ ότι πρέπει να πω αν πω αυτή τη στιγμή ότι μπορώ να σηκώσω αυτό το βάρος ή όχι. Θα σημαίνει ότι θα το κάνω. Όπως είπες και πριν, υπάρχει ο χώρος που δίνονται απαντήσεις και υπάρχει ο χώρος που δίνονται απαντήσεις και τσάμε η δουλειά και πιστεύω να δείχνουμε νέα. Έβδομο κόρνερ για την Ομόνια. Κασάμα προσποιείται, μπαίνει, πάει πλάγια, σεντράρει και φανιά 2-0 ο Κακουλής. Δύο αλλαγές του Σοφρόνια Αυγουστή λειτουργούν άψογα και η Ομόνια παίρνει πολύ σοβαρό προβάδισμα για να κλειδώσει ουσιαστικά, αν μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο, στο 74ο λεπτό τη νίκη. Για να δούμε για αυτή την φάση τώρα. Ο Μπεζούς θέλει να ανοίξει παιχνίδι προς το μέρος του Κακουλή, που θα κλέψει την μπάλα και πάει για το 4-0. Θα το κάνει. Στο 80 η Ομόνια στείνει πάρτι απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Κάθε ευκαιρία που δημιουργούν οι πράσινοι είναι και γκολ. Δεύτερο γκολ του Ανδρώνικου Κακουλή, παίκτης που μπήκε στο γήπεδο στο 68ο λεπτό. Και περίπου 10 λεπτά αργότερα έχει δυο γκολ στο ενεργητικό του. Πάσα του Νιούπορτ αριστερά, τώρα κερδίζει ο Ανδρώνικος Κακουλή. Κλέβει και η Ομόνια θέλει να τρέξει σε κόντρα επίθεση. Κακουλής από δεξιά, κλείνει προς τα μέσα και εκτελεί μπάλα στα δίκτυα. 1-2 στο 58. Σόλο προσπάθεια Ανδρώνικου Κακουλή. Τρίτο γκολ του Κακουλή στο φετινό πρωτάθλημα. Ανδρώνικο Κακουλή ξανά εδώ. Ωραίο Κασάμα, Σεμέδο, ευκαιρία για την Ομόνια, γυρίζει ο Σεμέδο, 1-3. Και πάλι Ανδρώνικος Κακουλής, ασίστ Γουίλι Σεμέδο. Και η φίλη της Ομόνιας ξανά στα ύψη. 1-3, εξαιρετική αντεπίθεση. Το οποίο εκτελεί ο Μπέζους. Με κάθετη ευκαιρία για την Ομόνια, το πλασέ πάνω στα δίχτυα από τον Ανδρώνικο Κακουλή στο 11. Η Ομόνια προηγείται σε αυτή την φάση. Στημένη μπάλα με τον Μπέζους να κάνει κάθετη. Θα λυθεί και φάση, νομίζω καλύτερα βέβαια ο Κακουλής. Το τελείωμα από τον Κύπριο επιθετικό με το αριστερό. 1-0 λοιπόν η Ομόνια, ναι, coach συνέχισε. Στο μεταξύ ο Ζόχο έχει καθίσει και πάλι, βρίσκεται στον πάγκο. Κεφαλιά με στόχο τον Κακουλή. Το γύρισμα, το πλασέ μπάλα στα 2-0. Στο 38 με τον Σίμιτς. Δεν είδαμε να κρατάει μπάλα, να δώσει τη δυνατότητα στην ομάδα του να φανεί. Εδώ και πάλι βλέπουμε την φάση με την κεφαλιά του Χαραλάμπους, βρήκε τον Κακουλή. Αυτός έκανε το γύρισμα, βρέθηκε στο ύψος του πέναλτι ο Βέλκο Σίμιτς. Ανάμεσα από τους κεντρικούς αμυντικούς του ΑΠΟΕΛ. Εκπληκτική ενέργεια από τον Ανδρώνικο Κακουλή, πολύ καλό τελείωμα.